μας, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε αυτή την εκπομπή, είναι ο έφυγε ο γιατρός, καρδιολόγος, Χρήστος Κουρής. Ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, με ακεραιότητα, με συνεχές ενδιαφέρον για τα κοινά. Είχε μια ιδιωτελή προσφορά, έτσι, που τον διέκρινε στον επαγγελματικό του, έτσι. Εγώ τον θυμάμαι στο ΙΚΑ και συμπέρασε χιλιάδες κόσμο. Πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι τόσο αγαπητός. Χρήστο, δεν θα πω περισσότερα. Αν και είπε στη Ρέα... Μας διάβαζε και μας έβλεπε Διονύση και είχε πει ότι όταν πήγε από αυτή τη ζωή να γράψεις κάτι και να γράψουμε κάτι και να πούμε κάτι, να σου πω ότι δεν υπήρχε εκδήλωση που δεν παρακολουθούσε από το Corfu TV News. Δεν υπήρχε αντίλογος που δεν έβλεπε. Έστειλε μηνύματα και έκανε και τις δικές του παρεμβάσεις και για τον πολιτισμό και όχι μόνο. Τον αγαπούσαμε, μας αγαπούσε και πραγματικά θα λείψει πάρα πολύ. Τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε. Θερμά συλληπιτήρια στην ωραία οικογένεια του, στην ωραία οικογένειά του. Στη σύζυγό του, με αξιοπρέπεια δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Δύο. Και ήταν και περήφανος. Χρήστο μου, πώς πας? Μια χαρά. Μέχρι τα τελευταία του. Μια χαρά. Να πούμε ότι η εκπομπή του θα γίνει την Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο στις 5 η ώρα. Απλά γιατί μας ρωτάνε όλοι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, Χρήστο μου. Και να μας περιμένεις και εμάς. Θα έρθουμε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Ήταν αντιπρόεδρος στην Παλαιά Φιλαρμονική. Είχε δώσει τη ζωή του και εκεί. Ένα κομμάτι της ζωής του, δυνατά θα έλεγα, με την παρουσία του και ήταν και ιδρυτικό έτσι μέλος, πολλά χρόνια εκ των δραστήριων μελών έτσι, της Διοικητικής Επιτροπής. Από 2015 έγινε αντιπρόεδρος, προσέφερε ακόμα μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα πράγματα στην ανάπτυξη της Φιλαρμονικής, δίνοντας πάντοτε το δυναμικό και ουσιαστικό παρόν τόσο στις πολλές έτσι ευχάριστες όσο και εξίσου στις δυσάριστες στιγμές του Ιδρύματος. Ακούσουμε τον πρόεδρο της Παλαιάς Φιλαρμονικής, τον Σπύρο Παδόβα. Δυστυχώς χθες είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο. Χάσαμε τον Χρήστο τον Κουρή. Δεν είναι γνωστός μόνο ως γιατρός, γιατί ως γιατρός άφησε το αποτύπωμά του, το πολύ καλό αποτύπωμα, ανιδιοτελή προσφορά, μονίμως στον άρρωστο, στον ασθενή και χωρίς χρήματα σε πολλούς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλοσυνάτος με το χιούμορ του, αλλά κύρια και πολύ καλός επαγγελματίας. Αυτό το, όσον αφορά το επαγγελματικό του και την οικογένειά του επίσης είναι το κάτι άλλο, διότι ήταν πραγματικά ένας σωστός οικογενειάρχης με τα δύο του παιδιά που προκόψανε και τα δύο φαρμακοποιοί με τις οικογένειές τους. Τώρα, εμείς είχαμε και πολύ, εκτός της φιλίας που είχαμε μεταξύ μας, ήταν για πολλά χρόνια στη Διοικητική Επιτροπή της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2021, ήταν αντιπρόεδρος. Όταν είχε φύγει τότε ο κύριος Γραμματικός, πρόεδρος ήμουν εγώ, αντιπρόεδρος ο Χρήστος ο Κουρής, ο οποίος ήταν πάντα το κοντά μου, πάντα το κοντά στη Φιλαρμονική. Ήθελε το καλό της Φιλαρμονικής, ήθελε να την κρατήσουμε τη Φιλαρμονική εκεί που στέκει πάντα, αλλά πάντοτε ήταν ανήσυχος για τους μουσικούς, να είναι ευχαριστημένοι, να περνάνε καλά, να γίνεται πρόεδρος στη Φιλαρμονική. Ένας άνθρωπος που πραγματικά βοήθησε τη Φιλαρμονική και εμένα προσωπικά ως πρόεδρος τότε, με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς η έλλειψη και τώρα ακόμη που απέχει από τη Φιλαρμονική 3 χρόνια μετά την νόσο δυστυχώς που του ήλθε, που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε, ήταν κοντά μας. Πάντοτε μας παρακολουθούσε, πάντοτε μας έδινε από μακριά συμβουλές και πραγματικά ελαφρύ το χώμα του. Αποτελεθμόμαστε για πάντα. Λοιπόν, τον ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Παδοβά, τον πρόεδρο της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Ξαναλέμε ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα, στο πρώτο νεκροταφείο στις 5 η ώρα.